Εδώ έχουμε ένα μικρό. Η λέπρα ήταν σε δύο μορφές, η λεπρωματική και η φυματική λέπρα. Mm-hmm. Φυματική συνέστησαν με έξεμα, κοκκινίλες. Η λεπρωματική άρχισε να δημιουργεί τους όγκους. Μάλιστα. Εδώ έχουμε ένα κομματάκι. Με όγκους, έτσι. Ναι. Είναι αυτό εδώ. Μάλιστα. Είναι σιλικόνι, όπως βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι, μπορώ να πω, παρόμοιο με αυτό που κάνουν τις εμφυτεύσεις στήθους. Μάλιστα. Φτιάχνουμε ένα δέρμα mm-hmm. που εγκλωβίζεται μέσα το gel. Και πώς χρησιμοποιείς, πώς το κολλάς πάνω στο δέρμα τώρα? Αυτό έχουμε μια ειδική σιλικονούχα κόλλα, ναι, που η αρχική της χρήση ήταν γιατρική. Mm. Ήταν για αυτούς που έχουν χάσει μύτες, αυτιά. Ah. Αυτό πια οι γιατρικές τεχνικές έχουν εφαρμόζονται σε εμάς. Εδώ θα βάλουμε λίγη κόλλα, τώρα ναι, θα το δείξουμε λίγο σύντομα. Εντάξει, ναι, δεν θέλουμε το αποτέλεσμα το τέλειο που ναι, κάνεις. Απλώς για να καταλάβει αυτό όπως τώρα πώς γίνεται. Μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Εδώ είναι κάποιοι όγκοι σαν μεγάλα σπηριά. Ναι. Τώρα παίρνουμε μια μπατονέτα και υπάρχει ένα ειδικό διαλυτικό, ναι, που αυτή η μεμβράνη... Α, θα ξεκολλήσει. Ναι, αρχίζουμε και τελειώνουμε. Α, και κολλάει πάνω στο δέρμα μου. Ναι. Α, είναι ειδική αυτή η μεμβράνη. Είναι πολύ σύγχρονη τεχνική. Είναι, ας το πούμε, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Δηλαδή, αυτά εφαρμόζονται πού αλλού, ας πούμε, στο Hollywood? Ναι. Στο Harry Potter που δουλέψαμε πέρσι τον Οκτώβρη, όλα τα προσθετικά που δουλέψαμε ήταν με αυτή την τεχνική. Και στο Harry Potter με αυτή την τεχνική ήταν. Ναι, αν δεν τα ξέραμε, δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε και στο Harry Potter. Κάναμε και μια ταινία στην Αμερική πρόπερση. Ναι, τρόμο, έτσι. Ναι, αλλά έτυχε με την πρώτη ταινία που κάναμε στην Αμερική, πήραμε και βραβείο σε ένα φεστιβάλ στη Φλόριντα, όπου πάνε πει ότι κάτι κάναμε σωστά. Αυτό που κάνεις σε μένα που είναι μια απλή τώρα υπόθεση, έτσι, κρατάει ναι, 10 λεπτά, 5 με 10 λεπτά περίπου, έτσι. Ναι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να ασχοληθούμε 3 τέταρτα. Τώρα όπως βλέπεις αυτό σβήνει, λιώνει εδώ πέρα. Σβήνει και γίνεται ένα με το χρώμα του δέρματος. Μετά το μακιγιάρουμε. Μετά μακιγιάρεις και ναι, αυτό και να το φέρεις στο ίσο με το χρώμα του δέρματος, έτσι. Ναι, βέβαια εδώ έχουμε ερεθισμούς, έχουμε... Τώρα θα το απλοποιήσουμε λιγάκι, θα δείξουμε λίγη κοκκινίλα και τέτοια. Α, μπορείς να το κοκκινήσεις, να το... Ναι, ναι, ναι. Και αυτό τώρα, είναι μια σκηνή, έτσι, και είναι ρακόρ και παίζει ο ηθοποιός την ίδια σκηνή αύριο. Ναι. Ξανακάνεις πάλι την ίδια διαδικασία. Έχουμε φτιάξει καλούπια, ειδικά για αυτή την περίπτωση, πολλαπλά καλούπια, και έχω όλους τους ηθοποιούς. Και ακόμα και η βοηθητική κομπάρση. Πόσα άτομα ήταν, ας πούμε, το μέγιστο για να μεταμορφώσεις σε λεπρούς? Κατά μέσο όρο, όταν έχουν πολύ κόσμο, μπορεί από 12 μέχρι 20 άτομα. Μέχρι 20 άτομα. 20 φτάσαμε, άτομα, βέβαια, το ρεκόρ μας ήταν η είσοδος στη Σπιναλόγκα που φτάσαμε τους 34. Επειδή τραβάνε και high definition mm-hmm. και για τις κάμερες υψηλής ευκρίνειας, mm-hmm. τα παλιά υλικά που χρησιμοποιούσαν δεν περνάνε. Μάλιστα. Ήταν σαν μπάλωμα. Σαν μπάλωμα, δηλαδή φαινόταν ναι, πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό, Γιώργο. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη τέχνη. Πόσο είπες ότι ήταν η περίοδος έρευνας? Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο. Είχαμε κανένα μήνα να προετοιμαστούμε. Ένα μήνα, να προετοιμαστούμε. Αυτό, ένα τέτοιο επίθεμα. Ναι. Πόσο κάνεις να το κατασκευάσεις? Εξαρτάται από το γλυπτό. Όχι τόσο στη λέπρα, είναι και κάποια άλλα πράγματα που δεν ξέρω αν ακόμα πρέπει να υποθούν. Αργότερα θα τα δούμε σε άλλα επεισόδια. Θα τα δείτε αργότερα αυτά. Βλέπω ότι σε κάποιες άλλες σκηνές που έχω δει εγώ παρακάτω, λείπουν και κομμάτια, δηλαδή από το χέρι, από δάκτυλα. Ναι, είχαμε δύο τρόπους. Το ένα ήταν με γάντια που φτιάξαμε ειδικά. Mm-hmm. Το άλλο ήταν ότι και σε κάποια άτομα που έχουν πραγματική αναπηρία, mm-hmm. δάκτυλα, μπορούμε να ντύσουμε γύρω-γύρω ή... και να φαίνεται ότι είναι ναι, την αρρώστια. Μπορούσαμε να τους μαζέψουμε τα δάκτυλα και να φαίνεται με μεμβράνες είναι... και να βάλουμε κομμάτια. Εδώ πάνω είμαστε... βάζεις χρώμα τώρα, έτσι. Ναι, είναι ένα ειδικό μακιγιάζ που έχει βάσει το ενόπνευμα. Ναι. Και χρησιμοποιούμε πολύ ελαφριά τα χρώματα. Δηλαδή τώρα για να το κοκκινήσουμε, θα αρχίσουμε να δουλεύουμε, να δημιουργήσουμε έναν ερεθισμό. Μάλιστα. Και αυτό το καλό είναι ότι δεν θέλει ούτε πουδρισμά ούτε τίποτα. Μένει όλη μέρα, είναι σχεδόν ανεξίτηλο. Όλη μέρα είναι έτσι. Πετάξαν οι ηθοποιοί στη θάλασσα επί μισή ώρα και δεν έφυγε τίποτα. Μάλιστα. Ούτε οι κόλλες ούτε τα μακιγιάζ. Δηλαδή οι παλιές τεχνικές με τις πούδρες, με τα τέτοια. Αυτό συνήθως το δένουμε και λίγο με το δέρμα. Mm-hmm. Τώρα το δείχνουμε λίγο πιο απλά ναι, 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 για να καταλάβει ο θεατής περίπου πώς γίνεται.
Και αυτό μόλις στεγνώσει δεν φεύγει. Δεν φεύγει αυτό. Αν δεν το βγάλουμε εμείς, δεν φεύγει. Και βγαίνει εύκολα αυτό, Γιώργο. Με ειδικό ντεμπακιγιάζ. Με ειδικό ντεμπακιγιάζ. Ναι. Ένας που θα ήθελε να το τραβήξει. Δεν τραβιέται για να φύγει. Δεν το συνιστούμε γιατί μπορεί να πάρει και το δέρμα του μαζί. Μάλιστα. Δεν είναι λόγκο η κόλλα. Ναι, αλλά, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να πάρει και το δέρμα. Ένα ευαίσθητο δέρμα, ναι, μπορεί να πάθει. Να τραυματιστεί. Είναι σοκαριστικό, Γιώργο. Βέβαια, οι θεατές μπορεί να νομίζουν ότι γίνεται πολύ απλά αυτό το πράγμα, αλλά... Όχι, ήδη εμείς είμαστε μια διαδικασία που έχει κρατήσει πάνω από 10 λεπτά. Θέλει μια αλφα πείρα για να γίνει σωστά.